διδάχτηκε προσπαθεί να το κάνει η κυβέρνηση, τότε θα μειωθούν από 800 και πάνω γύρω στο 12-13%, δηλαδή μείον 100 ευρώ. Ναι, κύριε Σκεπικουρικές λέμε τώρα. Δηλαδή το εισόδημα που θα παίρνει θα είναι μείον 100 ευρώ. Αντί να παίρνει 850, θα παίρνει 750. Ναι. Το αντίστοιχο αυτός που παίρνει 1300 θα πάρει 1150, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Αυτό είναι, αλλά αυτό είναι πιο κοντά στις προθέσεις των δανειστών αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι που αυτή. Αυτή η μείωση των 100 ευρώ, συγγνώμη, θα είναι για όλο το 16, δηλαδή η ίδια σύνταξη θα παίρνει το 16, δηλαδή παίρνει 750 για όλους τους μήνες. Βέβαια. Το 17. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά 100 ευρώ. Και το αδιέξοδο αυτή τη πολιτική είναι αυτό. Μου το λέει ρε παιδί μου πάλι. Το 17 προβλέπει πάλι το μνημόνιο, άλλη μείωση επί του ΑΕΠ. Μα το 17, ναι. Εάν δεν έχει ανάπτυξη και έχει στασιμότητα 0%, εάν έχει. Έξοδο, δεν έχεις εισρωή λόγω της ανεργίας. Έχεις έξοδο συνταξούχο λόγω της γύρας του πληθυσμού. Αυτό μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Ο πληθυσμός είναι γυρασμένος. Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα στους τέσσερις, πάνω από 65 ετών, και το 2044 και μετά, στη μελέτη δική μας, εμφανίζεται ένα στους δύο πάνω από 65. Όχι, ρε, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Οι άλλες χώρες Ευρώπης που ήδη το έχουν πιο σοβαρά από σήμερα. Ασχολούνται, αλλά όχι τόσο σοβαρά όσο πρέπει. Καλύτερα να φέρουμε σύρους να δουλεύουν. Αυτό το έλεγε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχουμε μια μάνα που μας γεννάει παιδιά και τα παίρνουμε έτοιμα από το σχολείο, άρα δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Ναι. Και αυτή η μάνα εννοούσαν ότι ήταν η Τουρκία, ναι, με τους μετανάστες. Αλλά αυτό από την έρευνα και τη δική μας, ενώ όχι μόνο τη δική μας, ναι, 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 και άλλο συναδέλφο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, δείχνει ότι η μετανάστευση στην Ευρώπη, όπως τη γνωρίσαμε το 60 και μετά, δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα, αμβλύνει την οξύτητά του. Μάλιστα. Ναι. Επομένως, πρέπει οι χώρες. Επομένως, να είναι δικές μας. Να φτιάξει δημογραφική. Επομένως, το 17 που λέει ο Γιάννης, θα έχουμε και άλλα ντράβαλα. Και το 18 και άλλα ντράβαλα. Ναι, όλα αυτά βέβαια. Όλα αυτά βέβαια. Με τι ανάπτυξη, ρε Σάβα, όμως. Με μηδέν σου λέει. Κοίταξε τι πρόβλημα για το 17. Το 17 λογικά θα έχουμε μία ανάπτυξη του 40. Η πρόβλεψη δική μας μελέτη είναι αυτό που λένε για όλη την Ευρώπη. Για την επόμενη, ναι, δεκαετία, μέχρι 1,5%. Εντάξει, με 1,5% δεν θα καλύψουμε την καινούργια εισρωή συνταξιούχων. Εμείς σε όλη μας την περίοδο, ναι, σαν παραδοχή, έχουμε βάλει 1,5%. Πάντως, υπάρχει πιθανότητα να σας πω τι παραδοχή, ναι, έχουμε κάνει. Το 1,5% πόσες θέσεις εργασίας σημαίνει. 10.000. Στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Βέβαια. Ναι, αλλά. Με 10.000. Τουλάχιστον δεν σημαίνει και νέους ανέργους. Πρώτο σημαίνει αυτό, αλλά ναι, αλλά από την άλλη όμως πώς θα καλύψει τους συνταξιούχους με 10.000 καινούργιες θέσεις. Δεν γίνεται. Ο ρυθμός αύξηση των συνταξιούχων είναι πολλαπλάσιος από το ρυθμό. Και όλα αυτά που λέτε τώρα, το 800 που στο χειρότερο σενάριο, ξαναλέω για να μην έχουμε τα 850 να γίνουν 750 για το 16 ας πούμε, δεν συμπεριλαμβάνουν την πραγματικότητα, την οδυνηρή για αυτούς που κόβεται το ΕΚΑΣ. Ναι, αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρουμε. Οι οποίοι αυτοί που παίρνουν μαζί με το ΕΚΑΣ, πόσο παίρνουν, 600-650 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Θα βρεθούν με 400. Ναι, ναι. Ναι. Βέβαια. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε, όλο το κλειδί, επειδή βλέπω σας ενδιαφέρει το θέμα του εισοδηματικού και δικαιολογημένα για τον κάθε συνταξιούχο, είναι ποιο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης. Τι σημαίνει ποσοστό αναπλήρωσης, θα σας πω δύο αριθμούς να το καταλάβει και όλος ο κόσμος, γιατί θα τα ακούει και δεν καταλαβαίνει. Στη μελέτη των δανειστών, όταν έχεις ασφάλιση από 1 έως 20 χρόνια, σου βάζει ποσοστό αναπλήρωση 0,8. Τι σημαίνει αυτό. Αν έχεις 20 χρόνια ασφάλιση, πολλαπλασιάζει το 20 με το 8, 2,8, 16%. Άρα σου λέει θα πάρεις το 16% του μέσου όρου εισοδήματος που έχεις στα 20 χρόνια που είσαι ασφαλισμένος. Στα 20 χρόνια. Ναι. Εάν επομένως ξεκινάς από 586 ευρώ και έχεις φτάσει στα 1500 στην 20 ετία με τους υπολογισμούς που κάναμε, είναι το μισό 750, άρα πολλαπλασιάζεις το 16 με το 800 και βγαίνει 120 ευρώ. Άρα θα πάρεις αναλογική σύνταξη, αναλογική 120. Και θα έρθει δίπλα η βασική 380 και θα γίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως. 500. Για αυτό που δουλεύει 20 χρόνια. Για αυτό που δουλεύει 30. Για αυτό που δουλεύει 30 θα πολλαπλασιάσει το 17-18, γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από 20 ανεβαίνει στο 1,1 και ούτω καθεξής. Εμείς αντίθετα, τι λέει η θεωρία. Ότι το ποσοστό αναπλήρωσης πρέπει να είναι λίγο σηκωμένο στους από κάτω για να μην τους έχει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και να μειώνεται λίγο σαν πάνω. Δηλαδή, σε αυτούς που έχουν 40 χρόνια στη μελέτη των δανειστών, έχει 1,5%. Εμείς το κάναμε 1,35 και στους από κάτω το 0,8 το κάναμε. Επομένως, με αυτά. Που έχουν δουλέψει πολύ, τροφοδοτούν λίγο αυτούς που έχουν δουλέψει λιγότερο. Αλλά μέσα σε λογικά όρια. Αυτό που λέμε για το μέλλον
είναι ότι, που είναι και ένας κανόνας στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εμάς και σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι όσοι εργάζονται, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, με κάποια περίοδο ανεργίας, εποχιακή απασχόληση, εκπεριτροπή σε εργασία, ανασφάλιστη εργασία, και δεν έχουν στα 35 χρόνια που είναι εκτεθειμένοι στην αγορά εργασίας μια συνεχή απασχόληση 35 ετών με μια σταδιακή αύξηση του μισθού, αυτή θα είναι η πλέον. Πώς είναι στα. Ευάλωτη ομάδα. Δεν φαβορίζει, είναι στα γαλλικά. Η πλέον. Ναι, η πλέον ευάλωτη, η πλέον αδικημένη. Γιατί αδικημένη, αφού δεν θα έχουν. Ναι, αλλά όμως δεν έχει το θέμα είναι ότι δεν θα μπορούν να ζήσουν. Μα εσείς όμως. Θα φτάσουμε στο σημείο να μπορούν να ζήσουν. Ναι, αλλά η οικονομική πολιτική όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν έχει ευθύνη όταν εσείς είστε άνεργος ή εγώ είμαι άνεργος. Έχει ευθύνη βέβαια όταν είμαι ανασφάλιστος. Ναι. Δεν έχει φύγει για την εποχή και μερικές φορές και όταν είσαι άνεργος. Γιατί υπάρχουν και δουλειές που δεν τις κάνεις. Το ποσοστό αναπλήρωση που βάζετε πάνω. Για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Πρέπει να πάρει υπόψη του. Εντάξει, αυτοί που έχουν δουλέψει 40 χρόνια ας τροφοδοτήσουν με ένα κομμάτι. Σε ένα βαθμό για να μην αναπτύξουν την αναλογικότητα. Πολύ χαμηλούς. Αλλά όχι σε βαθμό να χαλάει την ασφαλιστική συνείδηση. Διότι αν εμένα μου πει. Θα δουλεύει 40 χρόνια και θα πάρει όσα πάρει και ο 20. Ναι. Θα πω, με συγχωρείτε, θα ασφαλιστώ και εγώ για 20. Σε όλους τους ασφαλιστικούς, αυτό που είπατε σημαίνει να μην παραβιάζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας που λένε οι νεοκλασικοί ή εμείς οι κοινωνιστές που λέμε αναλογικότητα χωρών παροχών. Τι θα γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, οδηγούμεθα σε ένα αδιέξοδο πάλι. Δεν μας απαντάτε τι θα γίνει. Μας είπατε μεν για το κακό σενάριο. Έτσι, γιατί έχει σημασία αυτό να ξέρουμε τα όρια του κακού σενάριου. Το καλό σενάριο, το καλό σενάριο ποιο είναι, το να περάσει τη κυβέρνηση, α πούμε, και το να μιλήσει. Το καλό σενάριο είναι αν η κυβέρνηση υιοθετήσει τη μελέτη δική μας, εάν οι δανειστές υιοθετήσουν τη μελέτη, η οποία λέει η μελέτη 1,5% του ΑΕΠ, ποσοστό αναπλήρωση όπως είναι σήμερα, 65% η συντάξη. Όρια ηλικίας 62 και 67, όπως είναι σήμερα. Ναι. Και τρέχει. Με κάποιες παρεμβάσεις που θα κάνουμε στα έσοδα και στα πάρει, γιατί μην κρύβουμε τα μάτια μας ότι το σύστημα δεν έχει παθογένειες που έρχονται από τα προηγούμενα 30-40 χρόνια, πρέπει το σύστημα να νοικοκυρευτεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, τι εννοώ. Ναι, μόνο δεν που μπορεί το θυμηθήκαμε όλοι τώρα. Μπράβο. Επομένως, δεν μπορεί. Όποιος τολμούσε να μιλήσει πριν από 10 χρόνια για το ότι πρέπει να νοικοκυρευτεί το σύστημα. Δεν μπορεί όμως μια χώρα το 2015 με όλη αυτή την ανάπτυξη τεχνολογίας να μειώνει συντάξεις και να έχει δίπλα τις 4 δισεκατομμύρια εις φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί μια χώρα να υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που λένε, ας μην πω, να μην τους ονοματίσω, ότι στο σύνολο του προσωπικού σου πρέπει να απασχολείς 17% μαθητική απασχόληση, πρακτική άσκηση. Να ξενοδοχεία, και αυτή τη στιγμή στην πράξη το 80 ή το 70% αυτών των κλάδων να είναι μαθητική απασχόληση και να μην πληρώνει σχολεία. Επίσης όμως, κύριε καθηγητά μου, γιατί στη θεωρία τα πας πολύ καλά. Τα πας πολύ καλά στη θεωρία, κύριε καθηγητά μου. Επίσης, δεν μπορεί σε μια χώρα να κάνει αίτηση ο συνταξιούχος να πάρει σύνταξη. Σωστό. Και να κάνει πέντε μετά χρόνια. Από τρία χρόνια. Πέντε χρόνια. Υπάρχουν άλλα πέντε χρόνια. Δηλαδή, πού θα καταλήξουμε. Ακριβώς, σωστό. Θα φτάσουμε σε αυτό που λέει ο φίλος μας ο Σπύρος τώρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει: η καλύτερη λύση είναι μην ψάχνετε να δείτε γιατί ζαλιζόσαστε. Γύρω στα 75, αρτάζουμε και ένα καλό βήμα και το κόνιο. Υπάρχει και ένα τελευταίο. Λοιπόν, πώς θα γίνει, μέχρι του τάφου θα δουλεύουμε στο τέλος. Αυτό που σας είπε ο φίλος σας είναι αυτό που κάνανε στην αρχαία Τζιά, το κύριο νόμιμο. Το ξέρετε. Στην Τζιά το κάνανε αυτό. Απέναντι από το Λάβριο. Κάνανε το κύριο νόμιμο. Δεν μπορούσαν οι ενεργοί να πληρώσουν τον πατερά του που ήταν συνταξιούχοι. Του καλούσε ο Δήμαρχος σε ένα ωραίο τραπέζι, χορός, τραγούδια, φαγητά. Αλλά είχε αποφασίσει η συνέλευση τη Τζιά ότι θα του δώσουμε μετά κόνιο. Τους γέροντες για να φύγουν, γιατί δεν μπορούμε να τους πληρώνουμε εμείς δουλεύοντας. Λοιπόν, να μας το πούμε, ξέρουμε, να προμηθευτούμε κόνιο. Στη βιβλιογραφία της κοινωνικής ασφάλισης έχει καταγραφεί σαν κύριο νόμιμο. Να μας το πούνε, να το ξέρουμε, να ήταν νόμιμη διαδικασία, ήταν κοινή συνενέση. Αυτό σας έλεγε. Ένα καλό γεύμα και γόνιο σου λέει. Αυτό που σας είπε. Λίγο πηγαίνα και κάτω στο τραπέζι. Αυτό που σας είπε ο φίλος σας, Σπύρος. Να σας πω, κύριε καθηγητά, πες μου ένα τελευταίο. Αυτή η ιστορία που λένε ότι όσο πιο βαθιές στην πραγματικότητα, όσο πιο φιλελεύθερες κατά την θεωρία τους είναι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η αναδιάρθρωση του χρέους. Τι είναι? Διότι αν πάει έτσι, εάν επικρατήσει η δική σου πρόταση, θα τους πούνε, του ρομπόλη την πρόταση θέλετε κύριε Τσίπρα, μάλιστα. Στο χρέος γιοκ. Θέλετε τη δική μας?
θα σου βάλει το χρέος. Θα αρχίσει τη συζήτηση με ζητούμενο. Ναι. Με ζητούμενο, γιατί είναι αυτό το θέμα. Γιατί είναι ερώτημα σοβαρό και έχει και υπόβαθρο θεωρητικό, πολύ σοβαρό. Και να το πω πολύ γρήγορα. Αυτοί θεωρούν οι δανειστές σε επίπεδο επιστημονικό ότι οι εισφορές είναι και όπως τις λένε ιονοί φόροι. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό. Η φορολογία στη θεωρία δεν είναι ανταποδοτική. Σωστό. Δίνουμε φόρο, αλλά το κράτος δεν δεσμεύεται ότι με το φόρο που μου δώσατε θα πάρω μέτρα που στην περιοχή σας θα φέρω περισσότερο. Όχι βέβαια. Οι εισφορές όμως, σύμφωνα με τη θεωρία, λένε ότι είναι ανταποδοτικές. Σου δίνω 100 και πρέπει να φροντίσεις να μου δώσεις τουλάχιστον 100. Μάλιστα. Εάν δεν μου δώσεις 100, πρέπει να πας σπίτι σου. Γιατί δεν διαχειρίζεσαι καλά τα λεφτά που σου δίνω. Μάλιστα. Τώρα, αν διαβάσετε κείμενα του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλάνε για τη φορολογία σαν ιονή, συγγνώμη, τους εισφορές σαν ιονή φόροι. Που σημαίνει δηλαδή ότι το βάζουν μαζί και το συνδέουν με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μάλιστα. Επομένως σου λέει, εάν έχεις ελλείμματα στο ασφαλιστικό, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ένα αυτοτελές οικονομικό σύστημα σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι, το εάν έχεις ελλείμματα, πηγαίνει μαζί. Αυτό είναι ωραίο, αλλά είναι πολύ δύσκολη. Επομένως, εφόσον έχεις ελλείμματα και δεν κάνεις τα δικά μου που σου λέω, τότε αυξάνεις το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα θα είμαι κι εγώ πιο συνετός σε ό,τι αφορά την αναδιάθεση του χρέους. Τελευταία ερώτηση κατ' εντολήν των συναδέλφων. Είναι πολλοί αυτοί που παίρνουν πάνω από 2.500 σύνταξη σήμερα. 2.500. 2.000, ναι, και απάνω. Διότι ακούω διάφορους που λένε κόψουν τους μεγάλους και θα. Παρετηρέ. Όχι. Είναι, αν θυμάμαι καλά την κατανομή. Ναι. Καταρχήν να ξέρετε. Πάνω από 1.000 ευρώ. Καθαρά τώρα λέμε. Ναι, ναι. Πάνω από 1.000 ευρώ. Καθαρά. Είναι το 40% των συνταξιούχων. Συνταξιούχων σήμερα είναι 2.650. Ναι. Πάνω από 1.000 ευρώ παίρνουν πάνω από το 40% των συνταξιούχων. 2.650.000 συνταξιούχοι. Και έχετε 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αφού σου λέει να προσθέσει ένα το 65 για πάνω. Έχετε 3,5 εκατομμύρια μόνο εργαζόμενους. Μόνο. Αυτή η αναλογία είναι που πάρα πολύ άσχημη. Και έχουμε 7 εκατομμύρια. Τα είχε γράψει και ο συνάδελφός σας στην εφημερίδα. 7 εκατομμύρια μη οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή είναι οι άνεργοι 2.600, είναι τα παιδιά. Και είναι και συνταξιού, γι' αυτό λέει κάνουν 7 εκατομμύρια. Και πρέπει τα 3,5 εκατομμύρια να πληρώνουν φόρους κλπ. Για να στηρίζουν τα 7. Είναι δυσανάλογο. Δεν μπορεί να βρει ισορροπία σε αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει η μαύρη εργασία εκεί μέσα. Υπάρχει και η μαύρη εργασία, υπάρχουν όλα, αλλά. Ναι, ναι, αλλά η οικονομία όμως. Η οικονομία όμως. Δεν είναι το μείζον η μαύρη εργασία, δηλαδή όσο και μαύρη εργασία. Όχι, μα δεν δίνει και εισφορές. Δεν δίνει εισφορές η μαύρη. Επομένως, πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν σώζεται ποτέ. Όσο η απασχόληση είναι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Όσο είναι εδώ, δεν σώζεται κανένα σύστημα. Και γι' αυτό λέμε ότι στο σημείο που έχει φτάσει και σε αυτό το σημείο ευθύνεται η ελληνική πολιτεία με τις παθογένειες τα τελευταία χρόνια. Ευθύνονται και τα προγράμματα που κάνουμε και γι' αυτό πρέπει να δώσουν χρόνο. Λοιπόν, πόσοι είναι πάνω από 2.000. Λοιπόν, πάνω από 1.000 ευρώ είναι 40% και ιδιοποιούνται το 60% των 30 δις, του 29,5. Ναι, το 40% ιδιοποιείται το 60%. Και κάτω από 1.000 είναι 60% και ιδιοποιείται το 40% του 30. Τώρα, πάνω από 2.000 σε αυτό το νομό πρέπει να είναι το 9%. Το 9%. Άρα πάλι δεν βγαίνει το 9%. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πάνω από 2-3.000 πόσοι είναι πολλοί. Είπαμε. Το 9% του 2.600. Τι κλάδι είναι αυτή. Κοιτάξτε, είναι κυρίως αυτοί που έχουν τις δύο συντάξεις. Πάνω από 3.000. Είναι και ειδικών ταμείων. Λιγότεροι. Οι ειδικών ταμείων έχουν μειωθεί όλα αυτά. Οι υποϊκοί, οι συνταξιούχοι, οι υποϊκοί. Έχουν μειωθεί όλα αυτά. Όλοι έχουν, ναι. Έχουν μειωθεί όπως ο είναι ορισμένοι όπως παίρνουν δυο. Οι δυο. Αλλά και οι δυο έχουν μειωθεί. Δηλαδή, μαζί με τα επικουρικά του. Αυτοί που ακούγαμε παλιά, κάτι πιλότοι, αεροσυνοδοί, αυτοί όλοι έχουν μειωθεί όλα. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης και εμείς, ότι κυρίως είναι αναφορές που έχουμε δύο. Τα επαγγέλματα που μέχρι 31/12/92 μπορούσαν να ασφαλιστούν σε δύο ταμεία, μετά από 1993 σταματήσει αυτό. Ναι. Και έχουν τις δύο δικηγόρος και αυτό, μηχανικός και τις οποίες όμως πρέπει να πούμε, αυτές οι συντάξεις έχουν χρηματοδοτήσει με εισφορές.
Θα δώσουν τα λεφτά οι άνθρωποι, προφανώς. Αλλά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι δεν φτάνει αυτό που λέμε τα αιτήρια να τους κόψουν όλους αυτούς. Όχι, όχι, σου λέει. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Ή από, από το πρώτο ευρώ, δηλαδή από όσο και αν πέτεις 6%. Δεν μπορεί να το κάνει με την κυβέρνηση. 13%, 12%, 13% πάνω από 1000 ευρώ. Εκεί αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Εκεί θα πάει. Το χειρότερο. Όταν το καλύτερο είναι αν είναι το χειρότερο. Δεν είναι το χειρότερο. Είναι το πιο πιθανό, διότι η Τρόικα αυτό έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό έχει ψηφίσει πολύ. Μιλάς για το 16 τώρα, έτσι. Το χειρότερο σενάριο. Γιατί έρχεται και το 17. Αυτό που λέει μέσα δεν του λέει από πού θα βρει τα λεφτά. Όχι. Όχι, έχουν αποφασιστεί πολιτική βούληση. Είναι απόφαση εθνικής κυβέρνησης αυτό. Ναι, προφανώς. Έχουν σταθεί βούληση. Αλλά έχει βούληση. Η βούληση είναι επάνω σε αυτό. Αυτό που γράφεται, κύριε Ρομπόλη, ότι θα επιβληθεί φόρος στις συναλλαγές τραπεζικές εκεί και μπα και εξοπλιστεί. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μια μελέτη. Να σας πω. Έχουμε κάνει μια μελέτη γιατί το αποθεματικό κεφάλαιο του ασφαλιστικού σήμερα, που σημαίνει κινητή και ακίνητη περιουσία, είναι 16 δις. Αυτό σημαίνει 6 μηνών σύνταξη. Και είπαμε ότι ένα σύστημα σαν και αυτό, που έχει 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, έχει εκείνο, έχει τη γενιά που εργάζεται τώρα και θα πάρει σύνταξη, δεν μπορεί να έχει ένα αποθεματικό κεφάλαιο 16 δις. Πρέπει να το ανασυστήσουμε. Και κάναμε μία μελέτη και εντάξει, την ιδέα την πήραμε από άλλες χώρες που το έχουν κάνει αυτό εδώ και μια δεκαετία. Και βάλαμε στα τυχερά παιχνίδια ένα ποσοστό, κρατικές προμήθειες. Φόρη υπερτρίτων όμως που δεν τα δέχεται. Πρόστιμα, πάση φύσεως πρόστιμα. Χιαστή έμεση κλπ. Αλλά και εδώ πάλι το ποσό που εξοικονομείται που βρέθηκε από τη μελέτη που κάναμε ήταν υδροχονάθρακες. Αλλά η συζήτηση που είχα τότε με τους αρμοδίους στο Υπουργείο μου είπαν ότι δεν μπορεί κανείς σήμερα να σας πει πώς για το 2025, 30, 35. Τι γίνεται, άρα βάλαμε και ένα στεράκι ότι δεν υπολογίζονται και έδωσε 300 εκατομμύρια το χρόνο. Το οποίο είναι πολύ περιορισμένο. Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που μας λένε. Είναι λύση ή όχι? Κοιτάξτε, μία μικρή αύξηση η οποία έχει εξοικονομηθεί και η οποία δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ούτε στην επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας ούτε στην ανεργία. Δηλαδή, εγώ λέω για 1% και επειδή το είπα και δημόσια γι' αυτό το επαναλαμβάνω, είναι 400 εκατομμύρια. Εάν αυτά τα 400 εκατομμύρια λύνουν ένα ασφυκτικό πρόβλημα. Μπορεί να καταλάβει. Ναι, ναι. Λύνουν ένα ασφυκτικό πρόβλημα να το κάνουμε. Αν όμως δεν λύνουν ένα ασφυκτικό πρόβλημα, να μην το κάνουμε. Λοιπόν. Τι είπατε το σχόλιο που κάνατε? Όταν μιλάμε για 30 δις δαπάνη το χρόνο, αυτά τα 300 εκατομμύρια που περιγράφεται είναι σταγόνα στον εαυτό του. Όχι ότι είναι τίποτα. Όχι, μου δώσατε την ευκαιρία να πω γιατί πολλοί λένε ότι βάζοντας αυτά θα λύσουν το πρόβλημα. Δεν λύνεται. Αυτό είναι το θέμα. Όπως επίσης δεν λύνεται το να κόψει τη συντάξη πάνω από 2.000 που λένε μερικοί πολύ εύκολα, θα εξοικονομήσει 10 εκατομμύρια. Είναι επικοινωνιακό, Γιώργο, αυτό το πάνω από 2.000. Είναι επικοινωνιακό. Σε πολιτικό επίπεδο τι? Σε πολιτικό επίπεδο. Μετά από όσα είπε ο κ. Ρομπόλης, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι ο κ. Τσίπρας τα ξέρει αυτά. Συγγνώμη, για μένα τελειώνει αυτή η ζήτηση με τον κ. Ρομπόλη χωρίς να έχουμε ότι τουλάχιστον το 16 θα έρθει η καταστροφή του κόσμου. Γιώργο, στο μείον 100 ευρώ. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που. Όχι, σου λέω τώρα. Εδώ η έχουμε... καταστροφή δεν είναι, η αυτοκτονία όχι. Δεν είναι, αλλά. Γιάννη, ο Γιώργο θέλει να πει ότι εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή. Ένα άνθρωπο παίρνει αυτή τη στιγμή 1200. Θα του γίνει 100. Γιατί ένας άνθρωπος... όχι, δεν το θέμα όμω είναι ένα άνθρωπο παίρνει 800 και πάρει 700. Όχι, υπάρχει άλλο. Ο άνθρωπος που παίρνει 600 και θα γίνει 400. Όχι, με συγχωρείτε. Το 800. Γι' αυτό νομίζω είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, ότι ίσως το πλαφόν να είναι από 800 από τη μέση σύνταξη. Νομίζω ότι έχουμε μια προσέγγιση η οποία.